Φρουζής από Νοβάρτης. Ανοιχτό. Καταρχήν να πω ότι νομίζω ότι ανησυχεί όλους μας που η πλειοψηφία των κυβερνητικών, ασχέτως αν είχαν κάποια άλλη υποχρέωση, λείπουν σήμερα, χωρίς να έχουν στείλει αντικαταστάτες. Γιατί διότι να συμβαίνουν ή δεν έχουν αντικαταστάτες ή θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα. Τουλάχιστον αυτό σκέφτομαι εγώ. Να σπάω στην ουσία της ερώτησης. Η ερώτηση είναι, μιλάμε για τις τιμές. Μιλήσατε ότι το σύστημα των τιμών στην Ελλάδα έκανε τη χώρα να παίρνει τιμές Βορείου Ευρώπης. Απλώς να πω, στην Ευρωζώνη υπάρχουν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, χώρες που έχουν και πολύ χαμηλότερο από εμάς αγοραστική, το λεγόμενο purchasing parity power. Οπότε μιλάμε για Σλοβενίες, Σλοβακίες κτλ. Οπότε την επόμενη χρονιά, όπως είπε και ο πρόεδρος, όπως είπε και ο Κατζουράκης, 12 μήνες μετά, η τιμή της λεγόμενης ψηλής τιμής του νέου φαρμάκου θα έπεφτε και θα πέφτει. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν να παίξουμε σε τιμές καζίνου, συναλλαγματικών ισοτιμιών, που υπάρχει περίπτωση να βαδίσουμε προς τα εκεί. Γιατί στο φάρμακο δεν αρμόζει κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά να πω, το θέμα της επάρκειας που συζητείτε, ή των κουπονιών ή των πλαστών συνταγών, κάποιος από την κυβέρνηση που παίρνει αποφάσεις μπορεί να μας μεταφράσει τι καταλαβαίνει από αυτό. Δηλαδή, μπορεί να το εξηγήσει με δικά του λόγια τι σημαίνει αυτό που λέμε εμείς, σαν φαρμακομηχανία, ότι θα υπάρχει πρόβλημα επάρκειας. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος εδώ, γι' αυτό ήρθα εγώ προσωπικά, είναι να ρωτήσω, και φαντάζομαι εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους μας, παρόλα αυτά δεν εκπροσωπείτε το μέσο κυβερνητικό που παίρνει αποφάσεις. Μπορεί να μας μεταφράσει τι σημαίνει αυτό, ή θα το δούμε μετά αυτό. Ή θα πρέπει να πούμε στον Έλληνα ασθενή ότι δυστυχώς δεν το καταλάβαμε όταν παίρναμε τα μέτρα. Ωραία. Να απαντήσω στην ερώτηση. Ναι. Καταρχήν, για την εκπροσώπηση των κυβερνητικών εκπροσώπων, κάνατε μία παρατήρηση. Δεν είναι δικό μου θέμα για το κατά πόσο παραβρίσκονται ή όχι. Αλλά όπως γνωρίζετε, σήμερα κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπάρχουν έντονες διεργασίες σε κυβερνητικό επίπεδο. Σήμερα το απόγευμα συζητάμε και τα μέτρα τα οποία σας αφορούν. Με αποτέλεσμα, οι κυβερνητικοί μας εκπρόσωποι έχουν κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι για πρώτη φορά οι τρεις αρμόδιοι υπουργοί έχουν αποφασίσει μαζί πολιτική. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ στη χώρα. Υπουργός Οικονομίας, Υπουργός Εργασίας και Υπουργός Υγείας να συνεννοηθούν για την πολιτική, όποια και να είναι αυτή. Μπορεί να διαφωνείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει, από τη δική μου σκοπιά, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που δείχνει ότι υπάρχει συνοχή όσον αφορά την κυβερνητική αντιμετώπιση. Γι' αυτό δεν είναι εδώ. Έχουν άλλες υποχρεώσεις. Το θέμα της επάρκειας. Έχετε κάθε δικαίωμα να το θέτετε. Εγώ αυτό που έχω ως δικαίωμα να θέτω είναι ότι όταν μία δαπάνη μέσα σε 9 χρόνια αυξάνει από 980 εκατομμύρια σε 5,1 δισεκατομμύρια, κρατική δαπάνη επιμένω, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν η φαρμακοβιομηχανία αποφασίσει να θέσει θέμα επάρκειας και μη κυκλοφορίας φαρμάκων στη χώρα, ας πάρει την ευθύνη της απέναντι στον ελληνικό λαό. Ας την πάρει ο Νοβάρτης και να πει ότι δεν θα θέσει φάρμακα στην ελληνική αγορά. Δεν θα κάνω διάλογο, συγγνώμη. Δεν θα κάνω διάλογο. Δεν είμαι εδώ για να κάνω διάλογο. Είμαι για να απαντήσω σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Απλώς θα ήθελα να πω, αν η επάρκεια δημιουργείται μέσω παράλληλων εξαγωγών, έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε την κίνηση στις φαρμακοποθήκες και θέσετε ένα θέμα ανοιχτά, ποια από τα φάρμακά σας κινούνται σε παράλληλες εξαγωγές, έτσι ώστε να υπάρχει ταυτόχρονα κοινή αντιμετώπιση της φαρμακοβιομηχανίας και της πολιτείας. Αυτό το οποίο δεν θα ανεχθεί, πιστεύω, η πολιτεία, είναι να εκτοξεύονται επιχειρήματα ότι δεν θα υπάρχουν φάρμακα λόγω Ουγγαρίας ή Σλοβακίας. Δεν νομίζω ότι το κάνετε πουθενά άλλου. Ελπίζω να μην είμαστε η πρώτη χώρα, γιατί θα υπάρχουν και αντίστοιχες πολιτικές απαντήσεις. Μάλιστα. Καραγεωργίου, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Θα ήθελα, παρακαλώ, να διευκρινίσετε πώς εννοείτε τη μείωση ποσοστού κέρδους των φαρμακείων, την οποία κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε ήδη να την έχει προσφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Πώς την εννοείτε? Σας είπα πριν. Σας είπα, είναι 15% του 23. Αυτό σημαίνει ένα 3% μείωση σε πρώτη φάση. Επί της λιανικής τιμής δηλαδή, εννοείται μια μείωση που φτάνει στο 3%. Ναι, συνολικά. Από το 23 θα πάτε στο 20. Συγγνώμη που θα... Είπατε, δεν κάνετε διάλογο. Υπάρχει σχετική μελέτη της ΑΣΟΕ που αναφέρεται στο όριο του 2,6% πέραν του οποίου το ορθολογισμένο, επαναλαμβάνω, το ορθολογισμένο φαρμακείο, όχι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, και αναφέρομαι και εγώ και συμφωνούμε, και αναφέρθηκε ο κύριος Μέργος, δεν πάει περισσότερο. Ναι, ας κάνουμε μια παρένθεση. Υπάρχουν μελέτες από την ΑΣΟΕ και μπορεί να υπάρχουν και μελέτες. Δεν ήταν κατευθυνόμενοι από εμάς. Ναι, ναι.
μπορεί να υπάρχουν από οπουδήποτε. Εγώ το αυτό το οποίο ξέρω, και είναι πολύ απλά μαθηματικά επίσης, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την ΑΣΟΕ, είναι τα μαθηματικά που κατανοεί η μητέρα μου και η μητέρα σας πιθανώς. Λοιπόν, η Στοχόλμη με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους έχει 100 φαρμακεία. Και η Αθήνα με περίπου 5 εκατομμύρια ή 4,5 εκατομμύρια έχει 4.500 φαρμακεία. Αναλογικά η Στοχόλμη θα μπορούσε να εξυπηρετεί, αν είχε 4,5 εκατομμύρια φαρμακεία, τον πληθυσμό της με 300 φαρμακεία. Έχουμε τα περισσότερα φαρμακεία ανακάτοικο στον κόσμο. Είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι εθεμητό από την άποψη άσκησης δημόσιας πολιτικής τη στιγμή που το κράτος επιδοτεί κατά κύριο λόγο αυτό το χώρο να δέχεται 10.000 ή 11.000 φαρμακεία σε μια χώρα που κανονικά θα πρέπει να έχει 3 με 4.000 φαρμακεία. Αν είναι θεμητό, και συμφωνήσουμε ότι είναι θεμητό, πιθανώς εσείς να μην μπορείτε να επιχειρήσετε με ποσοστό κάτω του 23%. Κατά τη γνώμη μου όμως, και εκεί θα πρέπει να γίνουν διατάξεις, και εκεί θα πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις, πρέπει να γίνονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κίνητα τα οποία θα πρέπει να τα προσφέρει η πολιτεία. Και σίγουρα οι συνάδελφοί σας σε άλλες χώρες, επειδή δεν είναι τόσοι πολλοί, καταρθώνουν και επιχειρούν με πολύ μικρότερα ποσοστά. Το κατορθώνουν αυτό. Δεν ξέρω, δεν τα λέγατε σε μένα. Δεν τα λέγατε σε μένα. Επιμένω ότι δεν θα μπω σε διάλογο. Κάνω. Αν θεωρείτε ότι δεν είστε πάρα πολύ, βγείτε και πείτε στον ελληνικό λαό ότι δεν είστε πολύ, αλλά πείτε το. Και μετά θα έχουμε ένα διάλογο. Η επόμενη ερώτηση. Καλημέρα. Τάσος Τσοκίδης από την εταιρεία Genzyme. Κύριε Βουλευτά, συνδέσατε άμεσα τις όποιες επενδύσεις θα μπορούσαν να γίνουν από φαρμακευτικές εταιρείες με την κερδοφορία τους. Εγώ να αποδεχτώ το επιχείρημά σας και να ρωτήσω το εξής. Σαν μέλος της κυβέρνησης, θα μπορούσατε να μου εγγυηθείτε ότι εφόσον προβώ σαν εταιρεία στην οποιαδήποτε επένδυση και με δεδομένο ότι ο χρόνος εξέλιξης ενός φαρμάκου είναι 8 με 10 χρόνια, θα μπορούσε να μου εγγυηθεί η κυβέρνηση ένα σταθερό δημοσιονομικό, παύλα φορολογικό, παύλα νομικό, παύλα από πλευράς εργασιακών σχέσεων, πλαίσιο για την επόμενη, αν μη τι άλλο, δεκαετία. Και ένα σημείο ακόμη, αν μου επιτρέπετε, αναφορικά με τις κλινικές μελέτες, που θα μπορούσαν να αναδείξουν και επιστημονικά τη χώρα μας, όπου παρατηρείται μια φοβερή κολυσιεργία παύλα γραφειοκρατία από την πλευρά του ΕΟΦ, πράγμα που μας κάνει να μην είμαστε χώρα ενδιαφέροντος για τις πολυεθνικές, αν μη τι άλλο, εταιρείες. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της κυβέρνησης, προσωπικές απόψεις εκφράζω. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Επομένως, δεν μπορώ να συζητήσω εκ μέρους της κυβερνητικής πολιτικής το τι μπορεί να εγγυηθεί κανείς και δεν μπορεί να εγγυηθεί. Είμαστε σε ένα συνέδριο, στο οποίο, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω και εκφράζω θέσεις απόψεις. Θα πρέπει σε κάποια φάση να περάσουμε σε ένα εκτεταμένο διάλογο με τη φαρμακοβιομηχανία, που να εμπεριέχει αυτός ο διάλογος πέρα από την πολιτική τιμών και μια πολιτική επενδυτική στη χώρα μας. Αυτό προτείνω. Και νομίζω αυτό είναι προς όφελος και της χώρας και της φαρμακοβιομηχανίας. Δεν μπορώ όμως να προσφέρω εγγύηση, όπως καταλαβαίνετε, ούτε υπουργός είμαι, ούτε εκφράζω τη συνολική κυβερνητική πολιτική. Σαν βουλευτής, κάνω αυτή την πρόταση, που πιστεύω και η φαρμακοβιομηχανία θα πρέπει να την κάνει στην κυβέρνηση και όσοι από εμάς είμαστε ενεργοί στη δημόσια πολιτική, θα πρέπει να μας ενδιαφέρει το μέλλον της έρευνας και της ανάπτυξης στη χώρα μας. Και μια φαρμακοβιομηχανία που, όπως είπα, δεν θα είναι μόνο εισαγωγική, κατά κύριο λόγο εισαγωγική, θα είναι και παραγωγική ως προς τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Η τελευταία ερώτηση, παρακαλώ, κύριος. Από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, θέλω να βάλω ένα θέμα που κι εσείς τονίσατε για το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έχω 30 χρόνια φαρμακείο και είμαι 28 χρόνια συνδικαλιστής. Πιστεύω ότι πρώτη φορά υπάρχει ένα μέτρο που στοχεύει στην καρδιά του προβλήματος, σε αυτόν που δημιουργεί την φαρμακευτική πίτα. Είμαι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Λάρισας και στον πρώτο μήνα που λειτουργούμε πιλωτικά έχουμε μια μείωση της τάξης του 10%. Πιστεύω, προς όφελος γενικότερα της ελληνικής οικονομίας αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων, να επιτύχει αυτό το μέτρο για να σταματήσουμε να ακούμε τις άλλες προτάσεις στις οποίες επιτρέψτε μου ότι διαφωνώ. Εάν στοχεύσετε να χτυπήσετε την κατανάλωση μειώνοντας το ποσοστό κέρδους του φαρμακείου, θα επιτύχετε μια πολύ μικρή κάλυψη της δαπάνης, η οποία θα υπερκαλυφθεί τον επόμενο χρόνο. Το 1995 μειώσαμε 15 περίπου τα 100 τον πόρο, τον κοινωνικό πόρο που υπήρχε υπέρ του τσάι και τον επόμενο χρόνο υπερκαλύφθηκε χωρίς να καταλάβει κανένας τη δαπάνη. Άρα θα είμαστε αρρωγή του κράτους όλοι για να συμβάλλουμε σε ένα μέτρο που όντως έχει αποτέλεσμα.
Δεν φταίμε εμείς γιατί είμαστε 12.000 φαρμακεία και ούτε φταίνε οι γιατροί γιατί έχουν φτάσει 120.000 υγειονομικοί στη χώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι γενικότερο θέμα παιδείας, κυβερνήσεων κτλ. Και ούτε μπορούμε με διοικητικά μέτρα να σταματήσουμε. Θα πρέπει να δεχθούμε. Να κάνουμε τους φαρμακοποιούς 4.000. Και να σας πω και ένα τελευταίο, γιατί χθες είπατε κάτι που κατά την άποψή μας διαφωνούμε έντονα. Είπατε ότι οι φαρμακοποιοί δεν πληρώνουν φόρο. Οι μόνοι επαγγελματίες επιστήμονες στην Ελλάδα που πληρώνουν φόρο είναι αυτοί που διακινούν διατιμημένο είδος. Ναι. Πληρώσαμε 420 εκατομμύρια ΦΠΑ πέρυσι και 985 εκατομμύρια φόρο. Αν μου πείτε έναν άλλο επαγγελματικό χώρο που πληρώνει τόσα, είμαστε στη διάθεσή σας να μειώσουμε και τα κέρδη. Ωραία. Εγώ κρατάω από τις παρατηρήσεις σας πρώτον ότι το ΦΠΑ δεν είναι δικό σας φόρος, είναι φόρος τον οποίο επιβάλλει το κράτος. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι, το κρατάω αυτό. Όσο για τα 975 εκατομμύρια που πληρώσατε φόρο, επιτρέψτε μου να τα αφοφιζητήσω, γιατί δεν είναι αυτά τώρα ούτε science fiction, είναι πραγματικά νούμερα. Αν μου καταθέσετε στοιχεία ότι εσείς πληρώσατε συνολικά σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 975 εκατομμύρια. Αυτό ήταν η συνολική σας έσπραξη σαν φαρμακεία. Δεν μπορείτε να πληρώσετε την συνολική σας έσπραξη φόρο. Ας μιλάμε με πραγματικά στοιχεία επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Τώρα, η επίκληση ότι εδώ που φτάσαμε δεν φταίμε, άρα δεν φταίμε εμείς που είμαστε 11.000 φαρμακεία ή 100.000 γιατροί ή οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν πρέπει να βάλουμε τάξη. Ναι, κανένας πιθανώς δεν φταίει που η χώρα έχει φτάσει στα 300 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Κανένας πιθανώς δεν φταίει ότι από τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δανειστούμε φέτος, τα μισά θα πάνε για αποπληρωμές τόκων. Κανένας δεν φταίει. Άρα, αυτό που μου λέτε εσείς είναι αφήστε τους φαρμακοποιούς έξω από οποιαδήποτε λύση. Όχι, δεν μπορεί να είναι έξω από οποιαδήποτε λύση φαρμακοποιοί, όπως και καμία κοινωνική τάξη και κανένας εργαζόμενος στη χώρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τους χάμηλους συνταξιούχους, κόψιμο των επιδομάτων των συντάξεων των 700 ευρώ. Και αν πράγματι εσείς δώσατε 975 εκατομμύρια φόρο, τότε αυτό σημαίνει ότι οι εισπράξεις θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια για να πληρώσετε 975 εκατομμύρια φόρο. Διαιρέστε το με 10.000 φαρμακεία και αυτό σημαίνει, ναι, τα κέρδισε, αυτό σημαίνει, θα υπερβαίνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια, λέω. Αυτό σημαίνει πολύ άνετα κέρδη για το φαρμακοποιείο τη τάξη των 150.000 ευρώ. Επιμένω ότι οι πράξεις οι οποίες κάνουν είναι πράξεις που μπορεί να τις καταλαβαίνει και η μητέρα μου. Να σκέφτεστε όταν δίνετε τα στοιχεία. Ευχαριστώ.